Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάλι μια Πέμπτη, μια εκπομπή μαζί. Λείψαμε την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά δεν ήταν ευθύνη του οργανισμού. Γινόταν έργα στην περιοχή, μας είχαν κόψει το ίντερνετ, το ρεύμα δεν είχαμε, οπότε έτσι δεν είχαμε την επαφή την εβδομαδία που έχουμε, οπότε χαθήκαμε λίγο. Δεν πειράζει όμως. Θα τα πούμε σήμερα. Σήμερα σας έχω και κάποιες εκπλήξεις. Θα κάνουμε λίγο μικρές τροποποιήσεις στην εκπομπή. Θα γίνει πιο διαδραστική. Θα έχω και τα μηνύματά σας. Θα έχω και τις δικές σας παρατηρήσεις. Θέματα που θα μου στέλνετε. Πριν όμως προχωρήσω και σας πω τι σας έχω για σήμερα. Υπενθυμίζω. Τρόποι επικοινωνίας. www.eoelas.org Web Radio. Για να στείλετε τα email σας. Τηλέφωνα 2313 422 040 ή στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Κάποιοι φίλοι μου στείλατε κάποια θέματα για να τα συζητήσουμε. Και αυτό έγινε μια απαρχή, μια σκέψεως, για να βάζουμε και λίγο θέματα της επικαιρότητας τρέχοντα και να σε ενημερώνω για κάποια θέματα τα οποία... Και μένα με εσείς ενημερώνετε με τη σειρά σας ή κάποιοι απασχολούν την Εκκλησία. Ευχαριστώ τον φίλο τον Μάνο τον Κοπασάκη, τον φίλο της εκπομπής, ο οποίος μου έστειλε κάνα δυο άρθρα και θα σας τα διαβάσω, να σας ενημερώσω και εσάς για το τι συμβαίνει και λίγο και έξω από την πατρίδα μας όσον αφορά τα θέματα της Εκκλησίας. Ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή πάντα ενημερωτική είναι. Μπορεί να μην με την έννοια της ενημέρωσης να μην κυνηγάει τα γεγονότα, αλλά κάποια γεγονότα πάντοτε πρέπει να σχολιάζονται on the time, στην ώρα τους δηλαδή. Λοιπόν, τι μου έστειλε ο φίλος ο Μάνος ο Κοπασάκης. Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες λοιπόν, στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, με αφορμή την έναρξη του Ραμαζανιού, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έναρξη του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους. Τι έγινε τώρα, σε Ορθόδοξο ναό έτσι, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μαζεύτηκαν μουσουλμάνοι, Εβραίοι, χριστιανοί, προσευχήθηκαν μαζί και αντάλλαξαν απόψεις, λέει, έμφαση δώσαν σε ό,τι υποτίθεται τους ενώνουν. Τι τους ενώνει, δεν ξέρω. Τι μπορεί να ενώνει έναν Εβραίο, έναν Ορθόδοξο και έναν μουσουλμάνο. Μίσος μόνο. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς προφανής ο στόχος αυτός είναι να πραγματοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά και στην Ελλάδα. Δήλωσαν λοιπόν οι εκπρόσωποι, επιλέξαμε τη συγκυρία του Ραμαζανιού αυτόν τον ιερό μήνα, το μήνα της συγχώρεσης, για να μοιραστούμε μήνυμα φιλίας με όλες τις κοινότητες, όλους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πως οι μουσουλμάνοι δεν είναι όλοι τρομοκράτες και ότι όλοι είναι έτοιμοι να προσπαθήσουν για μια ειρηνική συνύπαρξη μουσουλμάνων, χριστιανών, Εβραίων. Αυτά δήλωσε στο Euronews ο Λάχσεν Χαμούς, ήταν πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Βρυξελών. Καλής ενότητα. Τα εδάφια από το Κοράνι όμως που καλούν τους μουσουλμάνους σε ιερό πόλεμο εναντίον των απίστων, δεν είπε κάτι. Γι' αυτό λέω, θα σας αρχίσω να σε ενημερώνω και για κάποια θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητας. Και σαφώς πάντα θα έχουμε το θέμα της εκπομπής, το οποίο θα είναι καυτό και μπορεί να μην είναι πιασάρικο που λένε, να μην πουλάει, αλλά νομίζω ότι είναι
κατεξοχήν η καρδιά του πολιτισμού και της ύπαρξης του ανθρώπου. Εκεί νομίζω στοχεύει αυτή η εκπομπή, δεν στοχεύει σε κάτι άλλο, δεν θέλει να κάνει νούμερα, αλλά θέλει να βγάλει μία γλώσσα, ένα λόγο, το λόγο της Ορθοδοξίας προς τα έξω. Αυτός που δεν υπάρχει σήμερα, αυτός που φημώνεται, αυτός που διώκεται, αυτός που συκοφαντείται, αυτός που λιδωρείται. Μία ένα άλλο νέο, και με αυτά τα δύο θα ολοκληρώσουμε και θα μπούμε στο κυρίω θέμα μας, που είναι η Τρίτη Λυκείου. Ο κύριος Γιώργος Μοτσάκος, ειδικό στα θέματα άμυνας και ασφαλείας πληροφοριών των Βακανίων, αναφέρει για βασανιστήρια και εκτελέσεις χριστιανών στη Συρία. Φυσικά δεν πρόκειται να ακούσετε από κανένα κανάλι ότι γίνονται συστηματικοί βασανισμοί και εκτελέσεις χριστιανών στη Συρία. Αναφέρει λοιπόν διαδικτυακά την εξής πληροφορία στο Linga Organization. 12 Σύριοι χριστιανοί που είχαν πέσει στα χέρια των δολοφόνων τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους, είναι η ειρήνη που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Λάχσεν Χαμούς, ότι προσπαθούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Δείτε τώρα τι έγινε η αντίφαση των γεγονότων, έτσι, πώς τους προδίδουν τα ίδια τα γεγονότα, πώς τους διαψεύουν. Λοιπόν, αυτοί οι 12 Σύριοι χριστιανοί εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν στην άρνησή τους να αποκηρύξουν την πίστη τους. Επόμενη πράξη μαρτυρίου των χριστιανών. Άλλη τώρα. Στις 28 Αυγούστου, τρέχοντος καλοκαιριού, έτσι, είπαν κάποια μέλη χριστιανικής οργάνωσης που εργάστηκαν αυτή την περίοδο σε ένα από τα χωριά τα οποία λάβαν χώρα τα γεγονότα και τα οποία δεν βρίσκονται μακριά από το Χαλέπι. Έξω από το Χαλέπι, πολύ κοντά δηλαδή, στην πρωτεύουσα της Συρίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το πρώτο θύμα των απάνθρωπων Ισλαμιστών, αυτοί που λέγονται μαχητές του ISIS, ήταν ο 12 ετών γιος του επικεφαλής της ομάδας των χριστιανών. Πιάσαν το γιο που ήταν επικεφαλής στην ομάδα των χριστιανών. Το παιδί δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό μπροστά στα μάτια του πατέρα, ο οποίος πρόσφερε τη δυνατότητα στους εκτελεστές να αλλαξοπιστήσει ο ίδιος. Ο ίδιος ο πατέρας δέχτηκε να αλλαξοπιστήσει προκειμένου να σώσει το παιδί του. Λάθος του, αλλά το έκανε. Με σκοπό να σώσει το γιο του. Και τότε την ώρα του ξυλοδαρμού, το αγόρι προς μεγάλη έκπληξη όλων, με μεγάλη πίστη, δεν το δέχτηκε. Είπε, πατέρα, όχι, δεν θέλω να αλλάξει την πίστη σου για μένα, εγώ θα μαρτυρήσω. Και το παιδί το σταυρώσανε μαζί με άλλους δύο χριστιανούς που συλλάβανε από την ομάδα των χριστιανών. Δεύτερη ομάδα των χριστιανών. Τους μετακίνησαν οι τρομοκράτες έξω από το χωριό και τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. 8 από αυτούς αρνήθηκαν να σπαστούν το Ισλάμ. Πέρα από τους εξευτελισμούς, τα βασανιστήρια που τους κάνανε, βίασαν δημοσίως μπροστά στα μάτια τους δύο από τις γυναίκες που κρατούσαν τις χριστιανές, 29 και 33 ετών αντίστοιχα. Στη συνέχεια τις αποκεφάλισαν και αυτές μαζί με άλλους 6 μάρτυρες. Μαρτυρίες, όπως σας είπα, του κυρίου Μοτσάκου, το οποίος τα ανέβασε και στο Linga Organization. Οι μάρτυρες κατά τη διάρκεια του θανάτου δόξαζαν τον Χριστό. Μου θυμίζει την εποχή των διωγμών από τους ειδωλολάτρες. Την εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, του Δεκίου, του Νέρωνα και όλων αυτών των παρανοϊκών αυτοκρατόρων που πέρασαν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δυστυχώς η πίστη μας και ο χριστιανισμός συστηματικά διώκεται. Κουβέντα κανείς, και δεν είναι κουβέντα που δεν λένε τα μέσα. Είναι κουβέντα που δεν αναφέρουν και καθόλου οι υποτιθέμενοι αρχηγοί της Εκκλησίας. Ακούσατε από τον Αρχιεπίσκοπο
της κρατούς εκκλησίας, τον κύριο Ιερώνυμο, να πει μια κουβέντα? Ακούσατε από τον Πατριάρχη να πει κάτι? Από αυτούς τους προβατόσχημους λύκους ακούσατε να ενδιαφερθούν για αυτούς τους χριστιανούς? Αυτοί αντιθέτως μαζεύονται στις Βρυξέλλες και κάνουν κοινά τραπεζάκια και τρώνε και πίνουν και γλεντάνε και νομίζουν ότι έτσι υπηρετούν τον Χριστό, ή αυτοί που τους ακολουθούν τουλάχιστον, ότι και αυτοί με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν τον Χριστό. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ τους φίλους που με ενημέρωσαν, που είναι φίλοι του Λόγου της Ορθοδοξίας, της εκπομπής, και με ενημέρωσαν. Κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να σε έχω τέτοιες ενημερώσεις, να σε ενημερώνω για κάποια γεγονότα και μετά θα τρέχουμε για τα θέματα της εκπομπής. Ό,τι θέλετε εσείς να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, μπορείτε με δικές σας παρεμβάσεις να πείτε το δικό σας σχόλιο για να μπορέσουμε να γίνει πιο διαδραστική αυτή η εκπομπή. Πάμε λοιπόν, είπα όπως σας ανήγγυλα, το θέμα μου είναι τα θρησκευτικά της Δευτέρας Λυκείου, το βιβλίο των θρησκευτικών. Δεν ξέρω αν θα τελειώσω σήμερα στην εκπομπή αυτή, ξέρω όμως ότι αν θα ακούσετε με προσοχή αυτά που έχω να σας πω, θα καταλάβετε ότι εκτός από τη σιωπή που υπάρχει για τους διωγμούς των χριστιανών, υπάρχει και μια σιωπή εκ μέρους της κρατούς της Εκκλησίας όσον αφορά τα θέματα της παιδείας και δι' των θρησκευτικών. Των θρησκευτικών που νομικά η Εκκλησία, βάλτε το σε εισαγωγικά την Εκκλησία, η διοίκηση δηλαδή, αυτή η λύκη προβατόσχημη, πρέπει να υπογράψουν για να κυκλοφορήσουν τα βιβλία. Άρα υπέγραψαν και κυκλοφόρησαν τα βιβλία. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο, στην σελίδα 10, και μιλάνε για την αποκάλυψη της πίστεως. Και στην αποκάλυψη της πίστεως, πρώτο φάτσα κάρτα, έχουν ένα ποδοσφαιριστή φωτογραφία και μία μπάντα. Εσείς βγάλετε συμπέρασμα. Βγάλετε συμπέρασμα. Δεν είναι αυτά μόνο που γράφουν, είναι και αυτά που δείχνουν. Όλο το βιβλίο έτσι είναι. Και νομίζω, επειδή μαζί πήραμε όλα τα βιβλία των θρησκευτικών από το Δημοτικό και προχωρήσαμε, σήμερα είμαστε στην Δευτέρα Λυκείου, είναι το χειρότερο βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου. Το χειρότερο βιβλίο. Παρεπιπτόντως, πριν έρθω στην εκπομπή, μπήκα λίγο και είδα το αντίστοιχο. Το βιβλίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φιλανδία. Και μόνο να σας τα πω, είναι εσχρόνεστη και λέγει, και να το πεις ακόμα που λέει ο Απόστολος Παύλος, μειούν τα παιδιά σε ένα σεξ διαστροφικό με οποιοδήποτε τρόπο, σε όλες τις μορφές του, με ό,τι φανταστείτε, και αυτό απευθύνεται σε παιδάκια του Δημοτικού. Αυτά τα βιβλία θα έρθουν αύριο μεθαύριο και σε εμάς. Σας το λέω έτσι σαν, όχι προφητικά, έτσι ό,τι έρχεται από εκεί πέρα καθυστερεί λίγα χρόνια, ό,τι ξεκινάει από εκεί καθυστερεί λίγα χρόνια και έρχεται σε εμάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στη σελίδα 10. Είπαμε, έχει έναν ποδοσφαιριστή αποκάλυψη του Θεού. Το τι δουλειά έχει ο ποδοσφαιριστής, μη με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Η συγγραφής, παρεπιπτόντως η συγγραφής είναι γνωστή, γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός. Γνωστή συγγραφής αυτοί που υπηρετούν τη Μασονία και τη Νέα Τάξη. Είναι οι ίδιοι που επιλέγονται πάντοτε και πάντοτε για να προωθήσουν τέτοια βιβλία. Στους θεολογικούς κύκλους είναι επίσης γνωστοί. Αναφέρει λοιπόν τώρα το περιστατικό με τη βάτο του Μωυσή, που πήγε ο Μωυσής στην έρημο και είδε τη βάτο τη φλεγωμένη και μη κοιωμένη.
και μετά έχουν τη μεταμόρφωση του Χριστού και μετά βάζουν ένα κείμενο από το Κοράνι. Ότι και αυτό είναι αποκεκαλυμμένη θρησκεία, δηλαδή είπαμε, είναι το κεφάλαιο λέγεται Αποκάλυψη. Αποκάλυψη δηλαδή ότι Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Άρα βάζουν τη βάτο τη φλεγωμένη ότι αποκαλύφθηκε στο Μωυσή ο Θεός, βάζουν τη μεταμόρφωση ότι μεταμορφώθηκε ο Χριστός και αποκαλύφθηκε στους μαθητές του και βάζουν και το Κοράνι ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε, ο Αλλάχ του Ισλάμ, αποκαλύφθηκε μέσα από το Κοράνι στους ανθρώπους. Παρουσιάζουν δηλαδή το Κοράνι ως μια δεύτερη θρησκεία, ένας δεύτερος Θεός να υφίσταται ταυτόχρονα με τον Χριστό, και δεν είναι ότι τα είδωλα των εθνών, αργίων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, είδωλα. Τα είδωλα λοιπόν, τους ειδωλολάτρες μουσουλμάνους, τους αναφέρουν ως κανονική θρησκεία. Και μάλιστα έχουν απόσπασμα, όπως σας είπα, από το Κοράνι. Σε αυτό το βιβλίο θα βρουν η καθοδήγηση εκείνοι που φοβούνται τον Αλλάχ. Σας διαβάζω απόσπασμα από το βιβλίο. Εκείνοι που πιστεύουν στον αόρατο, που τηρούν τις προσευχές τους διαδιάκοπα και μοιράζουν ό,τι εμείς τους έχουμε προσφέρει. Και εκείνοι που πιστεύουν στην Αποκάλυψη που σου εστάλει και που παλιότερα είχε σταλεί και που έχουν στις καρδιές τους τη βεβαιότητά της μετά θάνατον, ζωής. Αυτοί μόνο καθοδηγούνται, εδώ οι προφήτες εννοείται δηλαδή, όπως είναι ο Μωάμεθ, από τον Κύριό τους και είναι αυτοί ευδόκιμοι. Και από κάτω το Ιερό Κοράνιο. Για το Ευαγγέλιο δεν θα πούνε Ιερό Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο. Για το Κοράνιο θα πούνε το Ιερό Κοράνιο. Βλέπετε πόσο πονηροί είναι. Και να πούν αυτά, τουλάχιστον τα πιστεύουν οι μουσουλμάνοι. Βάζουν εξίσου Ευαγγέλιο και Κοράνιο μαζί. Τι θα καταλάβει το παιδί? Τι θα καταλάβουν τα παιδιά? Ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε, είτε άλλος Θεός είναι ο Χριστός, άλλος Θεός είναι ο Αλλάχ, είτε ένας Θεός είναι, και πότε εμφανίζεται ως Χριστός και πότε εμφανίζεται ως Αλλάχ. Ταραχή θα τους προκαλέσουμε μέσα στον εγκέφαλό τους. Φυσάω, ξεφυσάω όμως, αυτά είναι τα βιβλία. Γιατί σας τα αναφέρω όμως τα βιβλία? Τα βιβλία σας τα αναφέρω γιατί ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα γονείς να απαλλάξετε τα παιδιά σας από τα θρησκευτικά αυτά. Δίνει το δικαίωμα να απαλλάξετε από αυτά τα θρησκευτικά. Απαλλάξτε τα παιδιά σας από αυτά τα θρησκευτικά. Μην τα βάλετε σε αυτή τη διαδικασία να πάθουν μια τέτοια διαταραχή εγκεφαλική. Να μην πάθουν μια θόλωση πνευματική. Να μην αναμειχθεί το δηλητήριο με το μέλι μαζί. Η αλήθεια και το ψεύδος να μην ανακατευτούν. Αλλά οφείλετε γονείς από εκεί και μετά να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Αφού θα τα αφαιρέσετε τα θρησκευτικά, αυτά τα θρησκευτικά, τα ενεοποχήτικα, τα μασονικά, τα θρησκευτικά, να μην διδάσκω τα παιδιά σας, θα κάτσετε να τα διδάξετε εσείς. Και το οφείλουμε στα παιδιά μας. Αν δεν το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας και τότε κατρακυλάει η Ελλάδα. Να ξέρετε, εγκαταλείψαμε την παιδεία, και την παιδεία όχι την οποιαδήποτε παιδεία που δεν μαθαίνουν φυσική ή χημεία τα παιδιά, εγκαταλείψαμε την παιδεία του πολιτισμού, του λόγου, της πίστεως, της πατρίδας, της θρησκείας. Αυτά τα εγκαταλείψαμε. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό υπάρχουν αδιόρθωτοι άνθρωποι. Πάμε σελίδα 14. Ούτε ακόμα δεν πρόλαβα να σχολιάσω δύο εδάφια και κοντεύει και μισή ώρα. Πού θα προλάβω να σας τα πω όλα αυτά εδώ? Λοιπόν, σελίδα 14 έχει δύο ορθόδοξες εικόνες και μετά έχει μία εικόνα. Βάλτε σε εισαγωγικά σας παρακαλώ, του Σαγκάλ, δυτικής τεχνοτροπίας, που παρουσιάζει τον Μωυσή με την βάτο. Ο Μωυσής όμως, όπως είπαμε, παρουσιάζει τον Μωυσή και στην αρχή στη βάτο, τη φλεγωμένη, φέρνει στο κεφάλι του κάτι σαν κέρατα. Η μορφή του Μωυσέως είναι αποκρουστική σαν δαίμονας.
Δηλαδή τι εξοχιών, τι αρχίζουν και προσπαθούν να κάνουν. Τους Αγίους Εκκλησίας μας, ναι, γιατί ο Μωυσής είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Και βλέπετε, η Εκκλησία δεν έχει φυλετικές διακρίσεις. Αν ήταν Εβραίος ο Μωυσής ή Εβραίος ο Αβραάμ. Ή ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ήταν Ρώσος. Ήτανε χριστιανοί και Άγιοι. Και όπου υπάρχει αγιοσύνη, ο χριστιανός την τιμάει. Όπου υπάρχει κακότητα την αποστρέφεται. Η αγιοσύνη τιμάται. Άρα λοιπόν αυτά περί των Εβραίων, εμείς οι χριστιανοί σιγονταριστές, πάρτε το πίσω νεοφίλοι μου ιδωλολάτρες. Εσείς είστε τα υποχείριά τους. Εσάς σας χρηματοδοτούν για να πλήξετε την ορθόδοξο πίστη. Εμείς πάντοτε οι χριστιανοί μπαίναμε στο μάτι αυτών. Έτσι λοιπόν έχουν αλλοιώσει τη μορφή του Μωυσέως, του προφήτου Μωυσέως, και του βάλαν κέρατα στο κεφάλι. Και είναι αποκρουστική σαν δαίμονας. Πώς να την δείξει αυτή την εικόνα στα παιδιά. Και μετά θα τους μιλήσεις για τον προφήτη Μωυσή που πρέπει να τον τιμάς όταν τον παρουσιάζεις ένα τραγόμορφο άνθρωπο. Στην επόμενη φώτο τώρα, αφού μας παρουσιάζουν τον Μωυσή, βλέπετε εικόνες μένουν στο παιδί. Αυτό το μία εικόνα χίλιες λέξεις είναι πολύ σοφό. Οι εικόνες μένουν στα παιδιά και αυτές οι εικόνες προκαλούν ζημιά. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, προσέξτε, έχει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που αποκαλύπτει μία σούρα του Κορανίου στο Μωάμεθ. Δηλαδή έχουν εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Δεν είμαστε χριστιανοί, τα πιστεύουμε αυτά? Αν δηλαδή ο Μωάμεθ έλεγε το αποκαλύφθηκε, οποιοδήποτε το αποκαλύφθηκε, εμείς θα το δεχτούμε αυτό και το βάζουμε στα βιβλία μας, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να αποκαλύπτει σούρες, δηλαδή εδάφια του Κορανίου στον Μωάμεθ, το δεχόμαστε εμείς σαν χριστιανοί αυτό? Γιατί το παρουσιάζουμε σαν εικόνα? Θα τρελαθώ εγώ. Αναμίξαμε το δηλητήριο με την αλήθεια. Το ψεύδος με την αλήθεια. Το Χριστό με τον Μωάμεθ. Τον παθόν μας τον τάραχον πάθαμε. Άρα λοιπόν μιλάει για την αποκάλυψη του Χριστού και μετά του Ισλάμ. Ίδια αναλογία, ίδια έκταση. Μια σελίδα αφιερώνει στο ένα, μια σελίδα αφιερώνει στο άλλο. Άρα εξ αποκαλύψεως αποκαλύπτει μια πίστη ο Χριστός, αποκαλύπτει και μια πίστη ο Μωάμεθ. Ίσα και όμοια. Λοιπόν, στη σελίδα 17 πάμε τώρα, περιγράφει για τη δημιουργία του κόσμου. Έχουμε αλλάξει κεφάλαιο, η δημιουργία του κόσμου. Όπως την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έχουν ένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης πώς περιγράφει τη δημιουργία. Στη σελίδα 19 όμως αρχίζουν αντιλήψεις για τη δημιουργία και την προέλευση του κόσμου στις άλλες θρησκείες και απαριθμούν τις άλλες όλες θρησκείες το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Μάλιστα, τόσο πολύ θέλουν να μπερδέψουν τα πράγματα που αρχίζουν μέχρι και πάνε στο βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας των αρχαίων Βαβυλωνίων, το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και τα παραμυθάκια, τη μυθολογία δηλαδή των Βαβυλωνίων, την παρουσιάζουν στην ίδια θέση με τη δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη. Καταλάβατε τι κάνουνε. Ενώ σου λένε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, κατά την Ορθόδοξη πίστη, κατά την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι αποκάλυψη όμως, πραγματικά του Θεού η αποκάλυψη είναι η Παλαιά Διαθήκη, μετά έρχονται και λένε μυθολογικά στοιχεία. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το Βαβυλωνιακό έπος. Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονομαστεί, όταν κάτω η γη δεν είχε όνομα, γεννήθηκαν οι θεοί.
Τότε συγκρούστηκαν οι Τιαμάτ και ο Μαρδούχ, ο σοφότερος από τους θεούς, και επιτέθηκαν ο ένας τον άλλον και άρχισαν να μάχονται. Ο Μαρδούχ την Τιαμάτ την έκοψε στα δύο όπως ένα κοχύλι. Τέτοια μαθαίνουν τα παιδιά, ότι ο ένας θεός δολοφόνησε τον άλλον. Και αυτά τα βάζουν στην ίδια εγκυρότητα και στην ίδια παρουσίαση στο ίδιο βιβλίο των θρησκευτικών μαζί με τη δημιουργία του κόσμου, όπως μας παρουσιάζει το Άγιο Βιβλίο, το Βιβλίο της Γενέσεως. Το μισό λοιπόν που έκοψε ο Μαρδούχ το διαμόρφωσε σε ουρανό, σε ουράνιο θόλο, τοποθέτησε το κεφάλι της σε έναν τόπο και σχημάτισε ένα βουνό, δηλαδή άρχισε να την κομματιάζει, να την διαμελίζει, και από τα μέλη αυτής της Τιαμάτ άρχισε να φτιάχνει τον κόσμο. Από τα μάτια της έκανε να πηγάσουν ο Εφράτης και ο Τίγρης. Τέτοια πράγματα τους μαθαίνουν. Δηλαδή, κομματιάζει ο ένας θεός μία θεά και από τα κομμάτια της θεάς δημιουργεί τον κόσμο. Δηλαδή, ικτρά πράγματα. Διαστροφή τέλεια. Τέτοια να μαθαίνουν τα παιδιά μας. Όχι ρε γονείς. Ευτυχώς, νομίζω ότι δεν είμαι σε αυτή την δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή να έχω μικρά παιδιά να πρέπει να αποδεχτούν αυτό το πράγμα. Ευτυχώς. Αλλά πρέπει οι γονείς που έχετε τα παιδιά να αντιδράσετε. Συνεχίζω περί δημιουργίας του κόσμου. Αφού μας παρουσιάζουν διάφορα παραμύθια, έχουν μετά και την δημιουργία του κόσμου όπως την παρουσιάζει το Ισλάμ. Ο Αλλάχ είναι ο πρωτουργός του ουρανών και της γης. Όταν αποφασίσει για κάτι, λέει γι' αυτό, γεννηθεί το και γίνεται. Και παρουσιάζουν τώρα εδώ τον Αλλάχ ως τον δημιουργό του κόσμου. Άρα λοιπόν ως τώρα μας παρουσιάζουν μία δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη, μία δημιουργία του κόσμου από το βαβυλωνιακό έπος, το Ενούμα Ελής για τους γνώστες, μας παρουσιάζουν τον Αλλάχ και μετά μας παρουσιάζουν και την ελληνική μυθολογία, τον Ισίωδο, από το βιβλίο του Θεογονία, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Στην απήχη υπήρχε μόνο το χάος, σας διαβάζω εδάφιο από την Θεογονία του Ισίωδου, δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων τη μυθολογία. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος, πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου από το χάος γεννήθηκε η γη, από τη γη τα βουνά, η θάλασσα και μετά ο ουρανός, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια. Τότε ο ουρανός και η γη ενώθηκαν. Ξέρετε τι ένωση είναι αυτή, έτσι. Συζυγική. Ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες. Μα ο ουρανός, ο πατέρας δηλαδή, που ενώθηκε με τη γη, φοβόταν πως κάποια από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της γης. Δηλαδή έθαψε τα παιδιά του στα βάθη της γης. Δείτε τι ωραίες ιστοριούλες μαθαίνουν τα παιδιά. Ενούμα Ηλής, βαβυλωνιακό έπος, ο Τιαμάτ σκότωσε, την Τιαμάτ τη σκότωσε ο Μαρδούχ. Και τώρα στην ελληνική μυθολογία ζευγάρωσε ο ουρανός με τη γη, ο ουρανός, ο πρώτος θεός δηλαδή, δεν ήθελε να έχει παιδιά, τάθαβε μέσα στη γη. Λοιπόν, και ο γιος του ο Κρόνος όμως τώρα, πιο δυνατός από όλους τους Τιτάνες, Τιτάνες είναι τα παιδιά του ουρανού, τον νίκησε και έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Αυτός τώρα ο Κρόνος παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν τρεις θεές και τρεις θεούς. Την Ήρα, την Εστία, τη Δήμητρα, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα και τον Δία. Τώρα με τη σειρά το Κρόνος που ανέτρεψε τον πατέρα ουρανό, ο Κρόνος φοβόταν πως κάποια από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό και όταν γεννιόταν τα κατάπινε. Δείτε τι σου μαθαίνουνε τα παιδιά. Κατάπινε τα παιδιά του. Οι θεοί δηλαδή, ο ένας να σκοτώνει τη γυναίκα του, ο άλλος να καταπίνει τα παιδιά του, ο άλλος να θάβει τα παιδιά του μέσα στη γη. Βρε ψυχοπαθείς.
κάθεστε και βάζετε στην ίδια τάξη, στην ίδια μοίρα τη δημιουργία του κόσμου από την Παλαιά Διαθήκη με όλες αυτές τις αθλειότητες. Έτσι λοιπόν ο Κρόνος τα κατάπινε. Απελπισμένη η μητέρα Ρέα πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί το Δία σε μια σπηλιά σε ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί και το φρόντιζαν οι νύφες και έπινε το γάλα μιας κατσίκας. Στον Κρόνο έδωσε να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα. Δηλαδή αντί να του δώσει το παιδί να το καταπιεί, φάσκιωσε μια πέτρα και την κατάπιε. Και νόμιζε αυτός ότι κατάπιε το παιδί του. Ο Κρόνος. Ναι, αυτά είναι τα παραμύθια που τους δάσκουν στη Δευτέρα Λυκείου. Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα πέντε αδέρφια του που είχε καταπιεί και άρχισε τότε ένας πόλεμος. Απ' τη μία οι Τιτάνες και απ' την άλλη οι Θεοί. 10 χρόνια κράτησε η Τιτανομαχία, νίκησαν οι Θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα. Μετά οι Θεοί πάλεψαν με τους Γίγαντες, η Γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό, νίκησαν όμως και πάλι οι Θεοί και έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα την αδερφή του και μαζί με τα παιδιά του και τα αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Σας άρεσε το παραμυθάκι? Αυτά διδάσκονται στην ύλη των θρησκευτικών της Δευτέρας Λυκείου. Εμείς μην απορείτε, αν δεν θέλετε τα παιδιά σας να διδάσκονται αυτά τα πράγματα, αντιδράστε. Αυτή η εκπομπή αυτό προσφέρει, αφύπνιση. Καθόμαστε με τις εβδομάδες να δούμε ένα-ένα τα εδάφια, τα σημεία από τα βιβλία, να τα σχολιάσουμε μαζί σας, να τα φέρουμε στο... να τα κάνουμε γνωστά και να σε ενημερώσουμε. Πάμε σελίδα 28. Μέσα στον θρησκευτικό μυστικισμό διακρίνονται καθαρά δύο ρεύματα. Το ένα που γενικά θα μπορούσε να ονομαστεί μονιστικής ή μονιστική ζωής κατευθύνσεως, συγγνώμη που σας το διαβάζω, είναι εδάφιο μέσα από το βιβλίο. Όταν σας το διαβάζω όμως θα καταλάβετε τι εννοώ και τι προσπαθούν να κάνουν. Το ξαναξεκινάω λίγο για να σας συνδέσω. Μέσα στο θρησκευτικό μυστικισμό διακρίνονται καθαρά δύο ρεύματα. Το ένα που γενικά θα μπορούσε να ονομαστεί μονιστικής ή μονιστικής ζούσης κατευθύνσεως, νεοπλατωνισμός, ινδουιστική αντβάιντα, ταοϊσμός, και το άλλο το θεϊστικό που αναπτύχθηκε στις προφητικές θρησκείες. Στο πρώτο, το μυστικό βίωμα κορυφώνεται στον πλήρη αφανισμό του ανθρώπινου εγώ μέσα στην απόλυτη αρχή το Θείο Πνεύμα. Στο δεύτερο, η ανθρώπινη προσωπικότητα εξυψώνεται και διατηρείται ενωμένη με το Θεό, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του μυστικού στη διαδικασία για την επιστροφή του στο Θεό. Ο μυστικισμός εμφανίζεται ως ενεργητικός, θεωρητικός ή στοιχαστικός. Αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Γιαννουλάτου, νυν αρχιεπισκόπου ή σε εισαγωγικά Αλβανίας, από το βιβλίο του «Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού». Καταλάβατε κάτι? Δεν καταλάβατε? Είμαι σίγουρος. Το διάβασα 30 φορές για να βγάλω άκρη τι εννοεί ο κύριος Γιαννουλάτος, το παιδί της Μασονίας, το παιδί της νέας εποχής, αυτός που είναι ο κολλητός του Πατριάρχη, όπου Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και μπροστά και εκείνος, είναι και αντιπρόεδρος ένα από τα συμβούλια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τι θέλει να πει τώρα εδώ ο κύριος Γιαννουλάτος? Συγγνώμη για το κύριος, αλλά δεν μπορώ να τον πω ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει σε καμία περίπτωση. Ο μυστικισμός στο χριστιανισμό είναι αυτό που λέμε μοναστική ζωή. Ή η κατηδίαν επαφή του ανθρώπου με τον Θεό όταν κλείνεται στο ταμείο του που λέει ο Χριστός. Είναι εκείνη η επαφή που δημιουργούμε με τον Θεό μέσα μας μυστικά. Αυτό το πράγμα τώρα εδώ περιγράφουνε, αλλά τον μπερδεύουν τόσο πολύ ότι υπάρχει σε διάφορες άλλες θρησκείες. Εδώ, εκεί, παραδώ, παρακεί, γιόγκα, μούγκα, σόγκα,
Ό,τι θέλετε υπάρχει, ό,τι θέλετε ανακατεύουν. Λοιπόν, και τον μπερδεύουν τόσο πολύ, ότως ώστε στα παιδιά να δημιουργηθεί γι' αυτόν τον μυστικισμό, γι' αυτόν τον ησυχασμό που υπάρχει στην Ορθόδοξη πίστη, μια αποστροφή. Βλέπετε, είναι πολύ πονηροί, πολύ δόλοι και πρέπει να αποκρυπτογραφείς τι γράφουνε. Και λέω, γιατί το γράψαν τόσο πολύ μπερδεμένο και γιατί τα ανακάτεψαν όλα αυτά μαζί. Σας είπα, ο πλατωισμός, η Ινδουιστική Αντβάιτα, ταοισμός, θεϊστικό, μονιστικό, μονιστικίζουσα. Άντε να βγάλουν άκρη τα παιδιά. Εγώ θεολόγος και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα βγάλουν άκρη τα παιδιά που μαθαίνουν πέντε πράγματα. Τι θα τους δημιουργηθεί? Θα τους δημιουργηθεί μια αποστροφή. Μια αποστροφή, και θα πει και ο μοναχισμός σας και ο ησυχασμός σας, και άντε παρατήστε με από εκεί πέρα που πρέπει να κάτσω εγώ να μάθω αυτές τις μπουρδες και τις αηδίες. Γιατί ανακάτεψαν όλα μαζί. Και γιατί το παρουσιάζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, ώστε να γίνει αποκρουστικό προς τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, διαστρέφεται και συκοφαντείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξαιρετικό της Ορθοδόξου πίστεως, της ένωσης του Θεού με τον ανθρώπων μέσω της προσευχής. Αυτός είναι ο μυστικισμός. Όταν ενώνεται στην κατηδία προσευχή, έτσι, για την κατηδία προσευχή μιλάω, όταν ενώνονται μαζί ο Θεός και ο άνθρωπος. Φυσάω, ξεφυσάω. Πρέπει να συνεχίσω όμως να σας τα πω. Δεν μου είναι και πολύ ευχάριστο, να το ξέρετε. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο να κάθομαι και να ασχολούμαι με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο πίκρα και θλίψη μου προκαλούν. Δεν έχουν κάτι να μου δώσουν ευχάριστο. Πάμε σελίδα 29, επόμενη σελίδα. Έχουν ένα ποίημα ενός Άραβα του Τζελαντίν Ρουμί. Λοιπόν, χάθηκαν οι Έλληνες ποιητές, χάθηκαν οι μεγάλοι μας λόγοι, χάθηκαν οι βραβευμένοι με Νόμπελ δικοί μας λογοτέχνες, και έχουμε ποίημα του Άραβα του Τζελαντίν Ρουμί. Θα μου πείτε, δεν το ξέρουμε. Γιατί να το ξέρετε? Από πού να το ξέρετε? Ή να το βάλω αλλιώς. Ξέρετε τους δικούς μας ποιητές? Και δεν εννοώ αυτούς τους ποιητές που πελαγοδρομούν. Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, αργοκυλά ιστοριάκι. Δεν εννοώ για τέτοια ποίηση. Ξέρει κανείς Σολομό? Κανένας μας. Δυστυχώς. Που μιλάνε τα ποίηματα αυτά για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια, για υψηλά πράγματα, για υψηλά νοήματα. Ξέρουμε από αυτά τα ποίηματα? Όχι, όχι, τίποτα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, δείτε τώρα τι λέει το ποιηματάκι αυτό του Άραβα, του Τζελαντίν, του Ρουμί. Ισλαμιστής είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Τι μαθαίνουν στα παιδιά μας? Τη διαστροφή. Όλη τη νύχτα, λέει το ποιηματάκι, χόρευα γύρω από το σπίτι του αγαπημένου μου. Το πρωί εκείνος βγήκε έξω και μου πρόσφερε να πιω κρασί. Της πρόσφερε να πιει κρασί. Εγώ δεν είχα κύπελο. «Να το άδειο μου κρανίο», του είπα, «ρίξε μέσα το κρασί σου». Τι καταλάβατε? Από ένα κρανίο άδειο να πιει το κρασί. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Κάποιες διαστροφές πολύ παλιά που χρησιμοποιούσαν τα κρανία και πίνανε κρασί από μέσα? Ναι, τέτοιες διαστροφές, τέτοια ποίηματα τα βάζω. Από το άδειο το κρανίο να πιω κρασί. Ρίξε μέσα το κρασί σου. Χτύπησα την πόρτα, συνεχίζει το ποίημα. Εκείνο που αγκαλιάζει την αγάπη, άνοιξε με, είδε να στέκω εκεί και άρχισε να γελά. Με τράβηξε μέσα, έλειωσα όπως η ζάχαρη στην αγκαλιά εκείνου του εραστή. Σας άρεσε το ποιηματάκι? Ενθουσιαστήκατε, είμαι σίγουρος. Ναι, περί κρανιών
να πιούν κρασί από μέσα και να λιώσουν σαν ζάχαρη μετά. Τώρα το κρανίο το σκοτωμένο, πώς λιώνει μετά, δεν ξέρω αυτά, μην με ρωτήσετε παραπάνω. Τα διεστραμμένα μυαλά των συγγραφέων μπορείτε να τα ρωτήσετε όπου τους βρείτε, όπου τους συναντήσετε και θελήσετε να μάθετε κάτι παραπάνω. Πάμε σελίδα 29, Γιόνκα. Ναι, σας έχω, σας είπα, αυτό το βιβλίο είναι θησαυρός. Θησαυρός διαστροφής είναι. Μπορεί να τα βρούμε όλα μέσα. Εδώ ξέρετε την άποψη της εκπομπής για τη Γιόνκα. Δεν είναι κάτι ανθό. Μην το περάσετε έτσι. Όπως νομίζουμε όταν παίρνουμε ένα οποιοδήποτε φάρμακο, είναι ανθό, θα μας κάνει καλό. Υπάρχουν πάντοτε οι παρενέργειες από κάθε φάρμακο που δεν τις γνωρίζουμε. Έτσι νομίζουμε ότι και η Γιόνκα είναι ένα δηλητήριο που δεν βλέπουμε όμως τη δράση του, αλλά υφίσταται και υπάρχει. Άλλο αν δεν τη βλέπουμε. Άλλο αν δεν τη βλέπουμε. Και το ρεύμα δεν το βλέπουμε, αλλά άμα ακουμπήσουμε το δαχτυλάκι μας στην πρίζα, θα το νιώσουμε. Τότε θα καταλάβουμε το δηλητήριο. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Μιλήσαμε για ησυχασμό πιο μπροστά. Αυτή η μυστικότητα που υπάρχει, η ένωση των χριστιανών με τον Θεό. Η Γιόνκα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσευχή του στην ησυχαστική παράδοση. Εννοείται της Ανατολής, έτσι, Βουδισμού, Ινδουισμού κλπ. Παρουσιάζει ομοιότητες με την τεχνική του διαλογισμού. Δηλαδή, ο χριστιανικός μυστικισμός, αυτό που δίδασκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ησυχαστική παράδοση, να κάθεσαι με το κουμποσκήνι σου κλεισμένος στο κελάκι σου και να κάνεις προσευχή. Αυτό είναι, λέει, κάτι παρόμοιο με τη Γιόνκα, με το διαλογισμό. Και τα δύο επιζητούν την ένωση με το θείο. Ποιος βρε, Γιόνκα, με ποιο θείο? Τα είδωλα των εθνών, δαίμονες. Οι θεοί των εθνών, δαίμονες. Άρα η Γιόνκα με τι θα σε συνδέσει? Με τους δαίμονες. Όχι με το Θεό. Όχι και η Γιόνκα θα σε συνδέσει με το Θεό και η προσευχή. Δεν ξέρω τι είδους χριστιανοί θεολόγοι είναι αυτοί που τα γράψαν αυτά. Μπορούν να χαρακτηριστούν ως μορφές, η Γιόνκα δηλαδή και ο χριστιανικός ησυχασμός, ως μορφές μυστικισμού. Υπάρχουν όμως και διαφορές, σαφώς. Έτσι. Και παρουσιάζουν ένα κείμενο του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, ένας Άγιος ησυχαστής της Εκκλησίας μας, και μετά έχουν τον Ταϊζέ. Τι είναι το Ταϊζέ, παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και τόσο πολλά από τις ξένες θρησκείες, αλλά αυτοί που τα βάζουν κάτι ξέρουν. Διαβάζω. Αυτό που με συγκλονίζει όταν πηγαίνω στο Ταϊζέ είναι να μπαίνω σε εκείνο το πελώριο ναό της συμφιλίωσης και να βλέπω αυτές τις χιλιάδες βλέμματα, αυτές τις χιλιάδες πρόσωπα. Ο Ταϊζέ είναι ένας ναός, υποθέτω έτσι πως το παρουσιάζει, ισλαμιστικός, ο οποίος είναι αφιερωμένος όμως και σε άλλες θρησκείες και σε άλλες, και άλλοι μπορούν να μπουν εκεί πέρα μέσα να προσευχηθούν. Είναι ναός της συμφιλίωσης και βλέπουν, λέει, χιλιάδες βλέμματα πέρα που μπαίνουν και προσεύχεται ο καθένας. Πού προσεύχεται όμως? Δεν ξέρω πού προσεύχεται ο καθένας. Φαντάζομαι όλοι μαζί στο δαίμονα. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, λύτρωση, σελίδα 33. Προσεγγίσεις του χριστιανισμού και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων για τη λύτρωση και συσχέτισή τους με τις προσδοκίες των ανθρώπων στην καθημερινή του ζωή. Πώς θα έρθει η λύτρωση? Μέσα από τις διάφορες θρησκείες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μία λύτρωση από τον Χριστό, υπάρχει λύτρωση και από τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα βγουν μπερδεμένα και θα πούν και λύτρωση στο χριστιανισμό, λύτρωση στο βουδισμό, λύτρωση στο ισλάμ, λύτρωση στο κουφουκιανισμό, λύτρωση στον ταοισμό. Ω, παντού σωζόμαστε και λυτρωνόμαστε. Άρα αφού παντού σωζόμαστε και λυτρωνόμαστε, γιατί να ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο της ορθόδοξης πίστεως που είναι μαρτυρικός? Συζητάει να γίνεις μάρτυρας, όχι να κάνεις άλλους μάρτυρες. Και τι εννοώ? Το Ισλάμ λέει κάντε τους άλλους να μαρτυρήσουν. Εσύ δεν θα μαρτυρήσεις, εσύ θα σκοτώνεις.
Εσύ θα δημιουργείς μάρτυρες. Στο χριστιανισμό όμως δεν λέει τέτοιο πράγμα. Στο χριστιανισμό λέει να αγαπάς τον εχθρό σου. Δεν θέλει το θάνατο και τη δολοφονία κανενός. Άρα λοιπόν, πώς λυτρώνουν αυτές οι θρησκείες, αυτές οι μυσαλόδοξες θρησκείες? Λοιπόν, αρχίζουμε με τον Βούδα. Εκνευρίζομαι καμιά φορά, υψώνω τον τόνο της φωνής, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχω και νεύρα που αντιδρούνε όταν βλέπω όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν ένα απόσπασμα από τον Βούδα. Δεν καταλαβαίνω, δάσκαλε, λέει το απόσπασμα. Είπε ο Σαριπούτο, πάλι μας μιλάς με παραβολές. Δεν θέλω να πουλήσω την ψυχή μου στο Θεό, σε αυτό που λέτε εσείς Θεό. Αυτά είναι τα λόγια του Βούδα τώρα, έτσι. Πάλι θα μπερδέψουν τα παιδιά. Δεν θα ξέρουν τι διαβάζουν, από τι διαβάζουν, ποιος θα λέει αυτά τα λόγια. Θέλουν επεξήγηση. Αλλά γιατί να κάτσω να επεξηγήσω όλες αυτές τις διαστροφές? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, ευτυχώς δεν διδάσκω σε κάποιο σχολείο να είμαι υποχρεωμένος να τους πω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δεν θέλω να πουλήσω την ψυχή μου στο Θεό, σε αυτό που λέτε εσείς Θεό. Δεν θέλω να πουλήσω την ψυχή μου στον πειρασμό, σε αυτό που λέτε εσείς πειρασμό. Δεν θέλω να πουληθώ σε κανένα. Είμαι ελεύθερος. Α, σας θυμίζει κάτι αυτό, Καζαντζάκι? Είμαι ελεύθερος. Δεν πιστεύω σε κανέναν. Δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Χαρά σε αυτόν που ξεφεύγει από τα νύχια του Θεού και του πειρασμού. Αυτός που μονάχα λυτρώνεται. Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς από όλους σωτήρες. Δες τώρα συκοφαντία του Βούδα. Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς από όλους σωτήρες. Δηλαδή να διώξεις σωτήρες που υπάρχουν. Ναι, αλλά υπάρχει μέσα στο όλους τους ψεύτικους, υπάρχει ο πραγματικός σωτήρας. Θα τους διώξουμε όλους? Άρα λοιπόν κατευθείαν σε οδηγεί στην απώλεια. Αυτή η σωτηρία που λένε ότι σε οδηγεί ο Βούδας. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε. Δυσκολεύομαι και εγώ να παρακολουθήσω τις σκέψεις τους πραγματικά. Είναι δύσκολο όλο το θέμα. Αυτή είναι η ανώτατη λευτεριά. Η πιο ψηλή που με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις? Ο Άνναντα είχε σκύψει το κεφάλι του και δεν μιλούσε. Παιδιά, παρεπιπτόντως, αυτό είναι ένα απόσπασμα του Καζαντζάκη. Γι' αυτό σας είπα, τι σας θυμίζει περί λευτεριάς που μιλούσε ο Καζαντζάκης? Και έχουν αναφορές στον Καζαντζάκη, ο οποίος μιλάει για τον Βούδα, ο οποίος Καζαντζάκης βλαστημούσε τον Χριστό. Τι δουλειά έχουν οι εχθροί του Χριστού μέσα στο βιβλίο του Χριστού? Τι δουλειά έχουν? Αδυνατεί να το συλλάβει το δικό μου το μυαλό. Πώς μπορούν να χωρέσουν όλοι στο ίδιο βιβλίο οι εχθροί του Χριστού μαζί με τον Χριστό? Να έρθω εγώ επίσκεψη στο σπίτι σας και να φέρω τον εχθρό σας και τον φίλο σας μαζί? Θα μου πεις, τι τους έφερες και τους δύο? Δεν τον θέλω τον εχθρό μου ρε παιδί μου. Αυτό που επιβολεύεται τη ζωή μου, αυτό που θέλει να με σκοτώσει, αυτό που θέλει να με κλέψει, αυτό που θέλει να με ελαττήσει, θα το φέρω και μέσα στο σπίτι μου? Δεν το θέλω. Αυτό το ίδιο πράγμα κάνουν. Ανακατεύουν τον Χριστό με όλους αυτούς τους αντίχριστους, με όλους αυτούς τους δαίμονες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λύτρωση τώρα, όπως τη διδάσκει όχι ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός. Σελίδα 35. Και κάθονται και αναφέρονται εκεί πέρα πως στις Ουπανισάδες, οι Ουπανισάδες είναι κείμενα του Ινδουιστικά που αναφέρουν πως λυτρώνεται ο άνθρωπος. Άρες, μάρες, κουκουνάρες, ξέρετε γενικά στον Ινδουισμό, σώζεσαι με τίνι τρόπο αν κάποτε καταφέρεις να σπάσεις τον κύκλο των μετεμψυχώσεων, να μπαίνεις δηλαδή σε άλλα σώματα και κάποια στιγμή η ψυχή σου να πάει σε έναν απέραντο ωκεανό και σαν μια σταγόνα να μπει μέσα και να χαθεί και να μην ξαναυπάρξουν άλλες μετεψυχώσεις. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ινδουισμού για τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η εξαφάνιση του ανθρώπου. Γιατί μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό τι γίνεται? Εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει αυτόνομη δηλαδή. Ενώ αντιθέτως
Στη χριστιανική πίστη μιλάμε για πρόσωπο που δεν χάνει ποτέ τη μοναδικότητά του. Σώζεσαι ως πρόσωπο, όχι ως κάτι απρόσωπο. Επίσης μετά στην επόμενη σελίδα, στη 36 σελίδα μας παρουσιάζουν την αρχαιοελληνική θρησκεία. Και μετά αφού τα παρουσιάσουν όλα αυτά εδώ, πώς σώζεσαι, δηλαδή από τον Ινδουισμό, από τον Βουδισμό, από την αρχαιοελληνική θρησκεία, πάμε και στην αθεία. Έχουν στη σελίδα 39, συγγνώμη, αυτά έχουν τα ζωντανά. Σελίδα 39 έχουν κείμενο του Νίτσε και του Μάρξ. Και μιλάνε αυτοί για την αθεία και κάθονται και τα παιδιά μας, διαβάζουν κείμενα περί αθείας του Μάρξ και του Νίτσε. Σελίδα 43 έχουν ένα ποίημα του Μπέρτολ Μπρέχτ, ύμνος στο Θεό. Είπαμε χάθηκαν οι Έλληνες ποιητές, δεν υπάρχουν Έλληνες ποιητές. Είδατε τι ποιητές σας διάβασα, τον Άραβα, τον Μπέρτολ Μπρέχτ τώρα, τον Γερμανό. Ύμνος στο Θεό. Αν καταλάβετε αυτό που θα σας διαβάσω εγώ, ότι είναι ύμνος στο Θεό, λάθος καταλάβατε, γιατί και εγώ έτσι λάθος κατάλαβα στην αρχή. Ύμνος στο Θεό, περιμένεις ότι θα ακούσεις κάτι, μια υμνολογία προς το Θεό. Ακούστε τι λέει το ποιηματάκι που, είπαμε, εξαφανίστηκαν τα ελληνικά τα ποιήματα και βάλανε τα θηρία, τα αντίχριστα. Βαθιά σκοτεινές κοιλάδες πεθαίνουν οι πεινασμένοι, αλλά εσύ τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Μιλάει για το Θεό, έτσι. Τους δείχνεις το ψωμί ως ένα Θεό, βασανιστή Θεό. Τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Εσύ έχεις τρονιαστεί αιώνιος και αόρατος. Για το Θεό μιλάει τώρα. Και αστράφτης ανελέητος πάνω από το σχέδιό σου. Έτσι. Ύμνος στο Θεό είναι αυτό. Ανελέητος αστράφτης πάνω στο αιώνιο σχέδιό σου. Αφού τόσοι και τόσοι ζούνε από σένα και δεν μπορούν χωρίς εσένα να πεθάνουν, πες μου τι σημασία έχει το ότι δεν υπάρχεις. Σας άρεσε ο ύμνος στο Θεό? Θέλετε να σας το υπενθυμίσω? Τους δείχνεις το ψωμί και τους αφήνεις να πεθαίνουν. Είσαι ανελέητος πάνω από το σχέδιό σου, τι σημασία έχει το ότι δεν υπάρχεις? Φυσάω, ξεφυσάω, φυσάω, ξεφυσάω, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο όμως, παρά να σας τα πω. Χρόνος πιέζει όμως, να προλάβω να σας πω κάτι ακόμα και φανταστείτε, είμαι ακόμα σελίδα 44 και το βιβλίο 200 σελίδες. Πάμε σελίδα 44, ανοίγουν το μεγάλο θέμα, ποιο θέμα, εκκλησία και αριστερά. Οπό, πρε παιδιά, τι σχέση έχει η αριστερά με την εκκλησία? Πού συναντώνται? Πού συναντήθηκαν ποτέ εκκλησία και αριστερά? Να θυμίσω, όπου συναντήθηκαν σφαγιάστηκαν οι χριστιανοί. Σοβιετικό καθεστώς, κλείσαν οι Ορθόδοξοι Ναοί, σφαγιάστηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για εγκλήματα. Αν μιλάμε για εγκλήματα, εγκλήματα έκανε ο Στάλιν και όλο αυτό το κονκλάβιο των αριστερών εναντίον των χριστιανών. Εγκλήματα εναντίον της Ορθοδοξίας, εναντίον των πιστών, εναντίον των εκκλησιών, εναντίον όλων των ιερών. Προσπάθησαν συστηματικά να το εξαφανίσουν. Αυτό διδάσκουν οι αριστεροί, ότι είναι δημοκρατία. Και δεν βγήκαν ποτέ τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν, που εξορίστηκαν, που πέθαναν πάνω στις βόρειες παγωμένες συνθήκες, στα κάτεργα, μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί. Μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί. Στη Σιβηρία επάνω. Η αριστερά βγήκε ποτέ να στήσει συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα? Πώς τον βάζει στο τραπέζι, κύριε Σταμούλη,
Ποιος είναι ο κύριος Σταμούλης, έτσι που τον πέταξα τώρα έτσι μέσα μια κουβέντα. Ο κύριος Σταμούλης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεολογίας, ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Αυτός ήταν ένας από τους διοργανωτές του συνεδρίου και αυτός συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά. Και το αστείο ποιο είναι, ότι σε αυτό το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά συμμετείχε η Εκκλησία, εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Πού μπορεί να συναντηθεί η Εκκλησία και η Αριστερά? Πουθενά, πουθενά. Όπου και αν συναντηθούν, ο ένας βγαίνει χαμένος. Και αυτός ο χαμένος που βγαίνει πάντοτε είναι η Εκκλησία, γιατί η Αριστερά διώκει τον χριστιανισμό. Δεν είναι στην ιδεολογία της. Ποτέ δεν διακήρυξαν την δημοκρατία, αυτήν την δημοκρατία. Πώς μπορείς να κάνεις ένα συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά χωρίς οι αριστεροί να μην αποκηρύξουν τα εγκλήματα που έκαναν αντίον των χριστιανών? Βρε, δεν τους διώξατε τους χριστιανούς? Δεν τους στείλατε πάνω στη Σιβηρία? Δεν τους στείλατε στρατόπεδα συγκέντρωσης? Πώς μπορείτε μετά να κάθεστε στο ίδιο τραπέζι χωρίς να ζητήσετε συγγνώμη? Και ποια είναι η συνισταμένη? Η Αριστερά δεν δέχεται κανέναν Θεό, διδάσκει την αθεία. Τι μπορεί να πει η Εκκλησία μαζί με αυτούς? Ότι αποδέχεται την αθεία των αριστερών? Αγαπητοί φίλοι, είπαμε το βιβλίο των θρησκευτικών της Δευτέρας Κυλκίου έχει τα άπειρα μαργανιτάρια. Εδώ θα σταματήσουμε όμως. Θα τη συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή και όπως είπαμε θα γίνει πιο διαδραστική. Θα περιμένω τα δικά σας νέα, τα δικά σας μηνύματα όλη τη εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook, στο λόγο της Ορθοδοξίας ή στο email που σας έδωσα ή στα τηλέφωνα του σταθμού για να μπορείτε και με τις παρεμβάσεις σας. Αλλά και αυτή η ενημέρωση που με κάνετε τώρα τελευταία με αυτά που με στέλνετε και εγώ θα σας ενημερώνω για να ξέρουμε και κάποια γεγονότα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.